Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Δευτέρα σήμερα, 29 Μαρτίου, και ξεκινάμε την εβδομάδα με τον δεύτερο αντιπρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, τον κύριο Δήμο Κασκαντήρη. Κύριε Κασκαντήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας να είστε καλά. Και έχω και το αθλητικό κομμάτι των ελευθέρων ανθρώπων. Είμαι πρόεδρος του αθλητισμού των ελευθέρων ανθρώπων με το κίνημα του Γιώργου του Τράγκα. Ωραία. Και είστε ένας από τους παλαιότερους, να πούμε, ανθρώπους που ασχολούνται με το χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Είστε αρκετά χρόνια. Αυτή τη στιγμή στην Ένωση, με πρόεδρο τον Παναγιώτη τον Δημητρίου, έχουμε διαφορά γύρω στους 6 μήνες. Είμαστε οι αρχαιότεροι από εποχή Τριβέλα. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν φεύγει, δεν έρθει κανένας νέος. Πόρτες είναι ανοιχτές για όλους. Ωραία. Κύριε Κασκαντήρη, να ξεκινήσουμε με την επανεκλογή του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, του κ. Παναγιώτη Δημητρίου, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η Ένωση της Αθήνας είναι η πρώτη ένωση της χώρας και όπως καταλαβαίνετε η εκλογή του Προέδρου της Ένωσης στην Εκτελεστική της Ομοσπονδίας το δικαιούτο. Είναι επιβεβλημένο η πρώτη ένωση της χώρας, θα πρέπει αριστείδην ο πρόεδρος της Ένωσης της Αθήνας να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, της Ομοσπονδίας και θα πρέπει να είναι και πάντα ή αντιπρόεδρος ή αναπληρωτής πρόεδρος. Στη δεύτερη θέση, με διαφορά 4 ψήφους από τον πρώτο, από τον κύριο Στέλιο Αντωνίου. Αυτά είναι παιχνίδια βέβαια που γίνονται. Θεωρώ ότι ο Παναγιώτης ο Δημητρίου ψηφίστηκε από όλες τις ενώσεις, εκτός από τις ενώσεις που αντιπολιτεύονται αυτή τη στιγμή την Ομοσπονδία. Ο κύριος Αντωνίου πιστεύω ότι πήρε αυτός κάποιες ενώσεις από την αντιπολίτευση. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν είναι και κακό το ότι ο Παναγιώτης Δημητρίου πήρε 3 ψήφους λιγότερους ή 4 από τον κύριο Αντωνίου. Αξιόλογα άτομα και ο κύριος Αντωνίου, αλλά ο πρώτος της Ένωσης θέλω να πιστεύω ότι είναι ο πρόεδρος της πρωτεύουσας της Ένωσης Αθήνας που έχει τις μεγαλύτερες υποδομές, τα περισσότερα σωματεία και τα καλύτερα πρωταθλήματα. Και νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Ναι, είναι ένα όνομα, μεγάλο όνομα. Δεν ξέρουμε τι θα μας δείξει διοικητικά. Ποδοσφαιρικά μας έδειξε πάρα πολλά. Θα του πούμε συγχαρητήρια και θα του ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί όλοι θέλουμε το ποδόσφαιρο να πετύχει. Αυτό που αγαπάμε δηλαδή, δεν θέλουμε να είναι ποδιέστερο από άλλα πράγματα και από άλλα αθλήματα. Το ποδόσφαιρο θέλουμε να είναι πάντα πρώτο εμείς και θέλουμε να πετύχει ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης, διότι όπως πέτυχε και στο ποδόσφαιρο, σαν άτομο, θέλω να πιστεύω ότι τα διοικητικά βέβαια δεν είναι τα ίδια, δεν είναι μπάλα μόνο η διοίκηση θέλει και άλλα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει με τη βοήθεια των εμπειρών παραγόντων που έχουν εκλεγεί αρκετοί έμπειροι παραγόντες στη διοίκηση της Ομοσπονδίας και με τη βοήθεια αυτών και άμα τους αφήσουν να λειτουργήσουν σωστά οι μεγαλοπαράγοντες, θέλω να πιστεύω ότι η επιτυχία θα είναι δεδομένη. Ξημερώνει μια καινούρια μέρα με την εκλογή του κυρίου Ζαγοράκη. Να πούμε ναι, γιατί θεωρώ ότι έγινε και το χατήρι της πολιτείας εδώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι αργός και η πολιτεία σε αυτή την περίπτωση, ούτως ώστε σίγουρα να υπάρχει μία αρμονία μεταξύ πολιτείας και ομοσπονδίας και αυτό νομίζω πετεύθει αυτή τη στιγμή, η αρμονία αυτή, το ότι η πολιτεία και η ομοσπονδία δεχτήκαν να συνεργαστούν πλέον σε αυτό το κομμάτι και νομίζω εκεί πλέον ότι θα είναι καλύτερη επιτυχία. Το κράτος δεν μπορεί να είναι αντίπαλο με το ποδόσφαιρο, ούτε το ποδόσφαιρο αντίπαλο με το κράτος. Ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Δημητρίου, είναι 8 χρόνια και επανεκλέχθηκε. Είναι αυτό μια δικαίωση και για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών? Σας είπα, η Αθήνα είναι αδικημένη, έστω και έτσι. Με το να είναι ο πρόεδρος αναπληρωτής, πάλι αδικημένη είναι η Αθήνα. Θα μου πείτε, μα τι ζητάτε? Ζητάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η Αθήνα να έχει έναν ψήφο, γιατί αιτιολογούν και λένε έναν ψήφο έχει το Λουξεμβούργο, ένα ψήφο και η Ιταλία.
Ναι, αλλά εδώ δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορεί να έχει ένα ψήφο το Καρπενήσι και ένα ψήφο η Αθήνα. 12 σωματεία το Καρπενήσι, 15 σωματεία το Καρπενήσι, 200 η Αθήνα. Νομίζω ότι είναι άδικος. Και είναι άδικος στην Ομοσπονδία να υπάρχει πολυφωνία, να υπάρχουν από όλη την Ελλάδα, αλλά είναι άδικο όμως το 50% του ποδοσφαίρου να αντιπροσωπεύεται μόνο με τον πρόεδρο. Μιλήσατε εσείς με τον κύριο Δημητρίου? Βέβαια, καθημερινά μιλάμε με τον κύριο Δημητρίου και για προβλήματα της Ένωσης, αλλά και γενικότερα, διότι όπως καταλαβαίνετε εμείς, σας είπα, είμαστε αρχαιότερους στην Ένωση μαζί με τον Παναγιώτη, είμαστε όλα τα χρόνια μαζί, βρεθήκαμε και αντίπαλοι στις εκλογές. Εντάξει, αυτό είναι θεμητό, το να γίνεται ένας ανταγωνισμός και να μην υπάρχουν, να μην υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα. Εγώ με τον Παναγιώτη βρέθηκα αντίπαλος και παρόλα αυτά είμαστε φίλοι και τότε ακόμη που κατεβήκαμε αντίπαλοι, ποδοσφαιρικά είχαμε διαφορές. Μιλάμε λοιπόν καθημερινά, μιλάμε για όλα τα θέματα μαζί. Τι σας είπε για το αποτέλεσμα, για την εποχή επανεκλογή του? Χάρηκε ότι η Αθήνα αντιπροσωπεύεται, όχι γιατί εκλέχτηκε ο Παναγιώτης στην Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί η Αθήνα αντιπροσωπεύεται για μία ακόμη φορά. Κάποτε η Αθήνα είχε αριστείνδη δύο συμβούλους. Αριστείνδη, δεν ψηφιζόταν η σύμβουλη. Μετά κάποια στιγμή βρέθηκε η Αθήνα να μην έχει σύμβουλο στην Ομοσπονδία. Η πρώτη ένωση της χώρας βρέθηκε να μην έχει σύμβουλο. Βέβαια είναι χαρούμενος, διότι από εκεί θα μπορέσει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και των σωματείων της Αθήνας. Πιστεύετε ότι θα βοηθηθεί το εραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας με την παρουσία του κυρίου Δημητρίου? Αυτό ακριβώς σας είπα προηγουμένως, ότι η χαρά του Παναγιώτη δεν είναι μόνο το ότι εκλέχθηκε στην Ομοσπονδία και θα βοηθήσει ώστε να πάρθουν αποφάσεις τέτοιες που να βοηθούν το ποδόσφαιρο με τις γνώσεις που έχει, διότι έχει γνώσεις στο ποδόσφαιρο γιατί τόσα χρόνια θύτευσε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή θέλω να πιστεύω, το είχα πει και την άλλη φορά, ότι ο Παναγιώτης το έχει το ποδόσφαιρο. Το έχει, δηλαδή είναι κάτι που από μένα λείπουν μερικά στοιχεία. Ο τον Παναγιώτη θέλω να πιστεύω δεν του λείπει τίποτα. Και από τη θέση αυτή που τώρα είναι, θα βοηθήσει και το ποδόσφαιρο, αλλά θα βοηθήσει επιπλέον και την Αθήνα ακόμη περισσότερο, που είναι η αγάπη του, που είναι αυτό. Διότι σε μια ερώτηση που του έκανα, Παναγιώτη, τι θα κάνεις τώρα, θα μείνεις στην Ένωση ή θα μείνεις στην Ομοσπονδία? Μου λέει, αν μου πούνε ποιο από τα δύο προτιμάς, θα πω εγώ την Ένωση, λέει, όχι την Ομοσπονδία. Δεν εκλέχθηκαν και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν είναι ωραίο και δεν είναι καλό. Όταν βάζεις σε μια διαδικασία κάποιους ποδοσφαιριστές διεθνείς, οι οποίοι έχουν στην Ελλάδα όλοι ένα πρόσωπο, δηλαδή έχουν πάρει το Euro του 2004, δεν μπορεί να τους φέρει στο σημείο και να τους βάζει να εκτίθονται σε μια ψηφοφορία που δεν είχαν τύχει καμία. Νομίζω ότι ήταν άδικο αυτό που κάνανε κάποιοι που τους παρότριναν να ανακατεύει. Δεν ήταν καλό. Και διότι, κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο, σας είπα και πάλι προηγουμένως για τον Γιώργο Τζαγοράκη, τον πρόεδρο της ΕΠΟ τώρα, ότι δεν είναι μόνο να ξέρεις να παίζεις ποδόσφαιρο. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, να ξέρεις να παίζεις ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό πήραμε και το Euro, τότε παίξαμε μπάλα και τώρα και κερδίζει κάποια ομάδα καλύτερη. Όμως τώρα, αυτή τη στιγμή όμως, χρειαζόμαστε διοικητικούς. Η εμπειρία των διοικητικών δεν ήταν μόνο στους ποδοσφαιριστές, στους καλούς αυτούς που είχαμε. Άδικο μεν που τους βάλανε στη διαδικασία, όχι που δεν εκλέγηκανε. Που μπήκαν στη διαδικασία αυτή, ήταν πολύ άδικο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Το ποδόσφαιρο λοιπόν στην διοίκησή του θέλει πεπειραμένα άτομα που να μπορούν να διοικήσουν το ποδόσφαιρο, όχι να παίξουν μπάλα. Τα νέα μέλη που προσθέθηκαν είναι ο κύριος Τζαφέρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Δυτικής Αττικής, ναι, και ο κύριος Φύτρας. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οι παλαιοί και έμπειροι. Και οι νέοι που μπήκανε, πάλι πιστεύω ότι έχουν εμπειρία, έχουν δουλέψει σε σωματεία πολλά χρόνια, σε σωματεία της Ένωσης τους. Βέβαια, ο κ. Τζαφέρης είναι τελευταία πρόεδρος της Ένωσης Δυτικής Αττικής.
και πιστεύω ότι με την εμπειρία των άλλων και με την βοήθεια τη δικιά τους πάνω στο κομμάτι που ξέραν να δικούν τα σωματεία τους και γενικότερα τις ενώσεις τους, και νομίζω ότι και αυτοί θα βοηθήσουν. Τώρα την Παρασκευή θα γνωρίζουμε τις θέσεις. Ελπίζουμε εμείς που ασχολούμαστε με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας να δούμε τον πρόεδρο της ΕΠΣΑ, τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου, στη θέση του αναπληρωτή προέδρου της ΕΠΟ. Νομίζω είναι μια θέση που το δικαιούται, όπως σας είπα προηγουμένως, και θέλω να πιστέψω ότι και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί του στην διοικητική επιτροπή της ΕΠΟ ξέρουν τον Παναγιώτη, ξέρουν τις ικανότητές του και πιστεύω θα του δώσουν αυτό το δικαίωμα να είναι αναπληρωτής πρόεδρος στην Ομοσπονδία. Ωραία. Να πάμε τώρα στο κομμάτι της ΕΠΣΑ. Οι εκλογές ήταν να διεξαχθούν 31 Μαρτίου, αναβλήθηκαν. Γνωρίζουμε πότε θα οριστούν. Γύρω στο τέλος Μαΐου πιστεύω θα είναι οι εκλογές της Ένωσης. Ιούνιο με τέλος Μαΐου που έχουμε το δικαίωμα ακόμη τότε να τις κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στις εκλογές. Θα μπουν και πιστεύω κάποια νέα πρόσωπα. Και από εκεί και πέρα νομίζω η διοίκηση πάλι με τον Παναγιώτη τον Δημητρίου θα προχωρήσει στις καινούργιες εκλογές. Μπορείτε να μου αναφέρετε κάποια από τα νέα πρόσωπα που αναφέρατε? Δεν μπορώ να σας πω κάποια νέα πρόσωπα εγώ, διότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Οι συζητήσεις δεν έχουν γίνει ακόμη, οπότε έχουν γίνει αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Από τα μέλη της νυν διοίκησης είναι κάποιοι που δεν θα συνεχίσουν, δεν θα είναι ξανά υποψήφοι? Σίγουρα για να μπουν κάποιοι καινούργοι πρέπει κάποιοι να μην είναι. Τώρα αυτό βέβαια το χειρίζεται ο πρόεδρος, ενημερώνει, δεν είναι ότι δεν μας ενημερώνει και εμένα προσωπικά. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι κάποιοι που έχουν προσωπικά προβλήματα, προσωπικά τους προβλήματα, όχι μόνο γιατί θα φύγουν γιατί δεν δουλέψανε. Όλα τα παιδιά που είναι στην Ένωση, να ξέρετε, αφιλοκερδώς προσφέρουν κάποια εργασία γιατί αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Ωραία. Είδα και αρκετά σωματεία με ανακοινώσεις τους, η μία ομάδα μετά την άλλη, συγχαίρει τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, κύριο Παναγιώτη Δημητρίου, για την επανεκλογή του έτσι στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αυτό δείχνει ότι τα σωματεία, κοιτάξτε να δείτε, ξέρουν ότι οποιοδήποτε ήταν εκείνος που από την Ένωση Αθήνας, να μην πάρουμε τον Παναγιώτη, όπως είπαμε τα προηγουμένως, θα είπαμε τα καλά λόγια για τον Παναγιώτη, όλα ότι έπρεπε να πούμε, διότι είναι πραγματικότητα όλα αυτά, όμως, όποιος και να είχε εκλεγεί επάνω στην Ένωση από την Αθήνα θα προσέφερε για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν πολύ καλά κάνουν τα σωματεία και είναι κοντά στον πρόεδρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην Ομοσπονδία, διότι σας είπα και πάλι από τη θέση αυτή, οι πρώτοι που θα ωφεληθούν, δεν έχει άλλο να ωφεληθεί, είναι τα σωματεία. Και πόσο μάλιστα τα αθηναϊκά σωματεία που προέρχεται ο πρόεδρος. Ωραία. Να κλείσουμε το θέμα με τις εκλογές στην Ένωση. Το γνωρίζουμε, το είχατε ανακοινώσει και στην προηγούμενη είμαστε συνέντευξη. Θα είστε ξανά υποψήφιος? Θεού θέλοντος και αν είμαστε καλά, θα είμαι υποψήφιος, ναι. Πάλι με το ίδιο ψηφοδέλτιο όπως είχαμε κατέβει και τις προηγούμενες φορές με τον Παναγιώτη. Με την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, να βοηθήσετε στην αναβάθμιση ακόμη του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας. Εμένα ξέρετε ότι η αρρώστια μου πάντοτε είναι οι υποδομές. Και κάποια στιγμή θα σας παρακαλούσα, εσάς που είστε στα μέσα ενημέρωσης, να κάνετε ένα κομμάτι για τις υποδομές της Ένωσης και ειδικά για τη Μεικτή, που μαζί με τον Τάσο τον Δημητρίου, ο Παναγιώτης Δημητρίου, αυτό το κομμάτι μας το έχει αναθέσει εν λευκό τώρα και χρόνια. Και η Αθήνα, όπως οφείλει η Αθήνα να είναι πρώτη. Γιατί είναι, όπως είπαμε, η πρώτη Ένωση πρέπει να το δείχνει κιόλα. Θα πρέπει λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι πάντα να είναι πρωτοπόρος και στη δουλειά που κάνει, αλλά και στη βαθμολογία που παίρνει στο τέλος. Τα πρωταθλήματα υποδομών γίνονται με μεγάλη επιτυχία, έτσι. Εδώ θέλω να εκφράσω ένα παράπονο εγώ προς το Υπουργείο Αθλητισμού και γενικότερα προς τους λοιμοξιολόγους. Έπρεπε τα πρωταθλήματα υποδομών, έστω και χωρίς πρωταθλήματα, αλλά με προπονήσεις, τα παιδιά αυτά στο γήπεδο των
των 4 και των 5 στρεμάτων, 10 παιδιά θα μπορούσαν ανά μία ώρα και 15 και 20 παιδιά να προπονούνται σε ανοιχτό χώρο. Δηλαδή, ανά γκρουπ, λέτε να είχαν ξεκινήσει προπονήσεις. Βέβαια, γιατί κάνανε μεγάλη ζημιά στα παιδιά στην ηλικία αυτή. Μεγάλη ζημιά το ότι τα παιδιά αυτά είναι έξω από τους αθλητικούς χώρους και είναι πάνω στο κομπιούτερ συνέχεια και κλεισμένα σε ένα δωμάτιο. Και κάνουν μεγάλη ζημιά στα παιδιά αυτά. Χάθηκε μία γενιά. Μία γενιά τώρα ποδοσφαιρική, αγωνιστική, έχει χαθεί. Και έχει χαθεί για αυτά τα παιδιά. Και εμείς θα κοιτάξουμε όσο είναι δυνατόν να επανορθώσουμε λίγο και να διορθώσουμε αυτό το κομμάτι. Και η πρότασή μου και εμένα είναι προς τον Πρόεδρο, θα είναι και οι ηλικίες αυτές και στην Ομοσπονδία που χαθήκανε φέτος, να, του χρόνου να ξαναπροσθεθούν σαν να μην έγινε φέτος τίποτε. Άρα θέλετε να ανοίξουν οι ακαδημίες, θέλετε να αρχίσουν οι προπονήσεις, έτσι δεν είναι? Να ανοίξουν οι αγωνιστικοί χώροι, οι προπονητικοί χώροι. Να ανοίξουν, διότι εδώ απέναντί μου έχει σχολείο, αν θα δείτε τι γίνεται, τα παιδιά παιδιάνε από τα κάγκελα, κάτω από τα σύρματα και είναι στην μπασκέτα και στον χώρο αυτόν που βλέπετε απέναντι των μικρών είναι 30 και 40 παιδιά και 25 και άναρχα πλέον και χωρίς κανέναν έλεγχο να μπαίνουν μέσα και να παίζουν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι το καλύτερο. Το καλύτερο θα ήταν να επιτρεπόταν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, ενός γηπέδου που είναι για να παίζεις μπάλα 11x11, σε αυτόν τον χώρο να βρίσκονται ανά μία ώρα 20 παιδιά, 15 παιδιά στον ανοιχτό αυτό χώρο. Με τις προϋποθέσεις και με αυτά που λέει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ωραία. Σήμερα είναι 17 Δευτέρα, 29 Μαρτίου και δεν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση εάν θα γίνουν πρωταθλήματα ή δεν θα γίνουν. Καταρχήν, σήμερα μίλησα, εχθές μίλησα με τον Πρόεδρο και με τον κύριο Στεφανίδη, που ήταν διευθυντής στην υπηρεσία μας και ελέγχει τις υποδομές της Ένωσης, αυτή τη στιγμή και βοηθάει, είναι στην Επιτροπή Υποδομών. Και είπα ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες προς τον Υπουργό και προς τους γιατρούς. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν και τα σωματεία. Γιατί μαζί με τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν και αυτοί οι χώροι. Δεν μπορεί να ανοίξει το σχολείο σε μία αίθουσα με 40 τετραγωνικά, να είναι 27 παιδιά και να μην ανοίξουν οι αγωνιστικοί χώροι. Όσο χρειάζεται το παιδί να διαβάσει, να σπουδάσει και να προχωρήσει, αλλά τόσο χρειάζεται να γυμνάζεται. Εμείς λοιπόν λέμε σαν Αθήνα ότι αν δεν ανοίξουν τώρα, διότι για να ανοίξουν τώρα τα πρωταθλήματα είναι δύσκολα να γίνουν της Αθήνας, πλέον πρέπει να το καταλάβουν και οι παράγοντες και όλοι μας ότι δεν μπορεί να βγουν πρωταθλήματα και δεν θα ήταν καλό να βγουν πρωταθλήματα σε ένα γύρο τώρα. Καλό είναι λοιπόν όμως αν δεν ανοίξουν τα πρωταθλήματα, δεν ανοίξουν οι σύλλογοι να γίνουν να τελειώσουν τα πρωταθλήματα, γιατί δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο οι ομάδες να προπονηθούν, διότι ένας ποδοσφαιριστής τώρα τόσο καιρό χωρίς προπόνηση είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει τουλάχιστον ένα μήνα προπόνηση. Ένα μήνα προπόνηση, φτάσαμε καλοκαίρι. Για να αρχίσουν τα πρωταθλήματα και να παίξουμε μέσα στο κατά καλό καιρό. Δεν βγαίνουν τα πρωταθλήματα. Το πώς θα γίνει θα κοιτάξουμε αφού πάρθουν οι αποφάσεις, να δούμε πώς θα μπορέσουμε και τι θα μπορέσουμε να κάνουμε για αυτό το πρωτάθλημα. Εκείνο που μπορώ να πω είναι όμως, σας είπα να ανοίξουν οι ακαδημίες. Άρα να θεωρηθεί η σεζόν ως μη γενόμενη, κύριε Κασκαντήρη. Εγώ θεωρώ ότι και πιστεύω και η άποψη του Προέδρου των υπολείπων μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι αυτή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν μπορούσαν να αγωνιστούν την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Ήταν η τελευταία τους σεζόν, η φετινή σεζόν, η οποία ουσιαστικά είναι ως μη γενόμενη. Με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αυτό σας είπα προηγουμένως, αν ακούσατε, σας είπα προηγουμένως ότι θεωρώ ότι αδικήθηκε μια γενιά. Αυτή η γενιά λοιπόν που αδικήθηκε θα πρέπει να διορθωθεί αυτό το κομμάτι και να δούμε πώς θα κάνουμε ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να μην χάσουν αυτή την αγωνιστική περίοδο. Και για τους μικρούς. Και για τους μικρούς. Αυτό είναι βασικά το μεγάλο πρόβλημα. Είναι οι μικροί, δεν είναι οι μεγάλοι. Τόσο πολύ όσο είναι οι μικροί. Εντάξει, στη μεγάλη ηλικία είναι λιγότερο. Αλλά στις μικρές ηλικίες, αυτή η χρονιά που χάθηκε, γιατί δεν χάθηκε η χρονιά
μόνο στο πρωτάθλημα της Ένωσης. Χάθηκε στις μεικτές ομάδες, χάθηκε στις προεθνικές ομάδες, τα παιδιά αυτά που ήταν πανεθνικές. Χάθηκε η χρονιά τους. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να διορθωθούν και από την Ομοσπονδία και θέλω να πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα το δει αυτό το κομμάτι γιατί τον ενδιαφέρει και το αγαπάει και σε κάθε πρόταση που του έχουμε κάνει στο θέμα των μεικτών και των προεθνικών ομάδων έχει βοηθήσει. Έχει βοηθήσει όχι γιατί το θέλουμε εμείς, έχει βοηθήσει γιατί είναι σωστό. Τώρα, όσον αφορά τα σωματεία, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των σωματείων για την εγγραφή στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Έτσι δεν είναι, κύριε Κασκαντήρη? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Παρόλο τα έξοδα που δημιουργούνται στα σωματεία, είναι πάρα πολλά τα έξοδα που δημιουργήσε ένα σωματείο, τους έδωσε κάποια το Υπουργείο για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που έχει να δώσει χρήματα, να μην λέμε πάντα τα στραβά τους, να λέμε καμιά φορά και τότε, μα θα μου πείτε έδωσε 2.500 σιγά τα λεφτά. Ναι, αλλά ξεκίνησε και έδωσε 2.500. Ξεκίνησε και έδωσε κάποια χρήματα. Αυτό είναι μία βάση, από εκεί ξεκινάμε λοιπόν και πάμε να διεκδικήσουμε. Δεν είναι λοιπόν, δεν είναι και αμεληταία τα 2.500 για ένα αεραστημικό σωματείο και μια μικρή κατηγορία. Έπρεπε λοιπόν τα σωματεία να μπουν και σε μια άλλη σειρά. Μα θα μου πείτε, πρέπει να γραφτούν στη Γενική Γραμματεία, στα Μητρό. Σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν ενώσεις, όχι στην Αθήνα. Να μην πω τις ενώσεις, γιατί θα στενοχωρήσω πολλούς. Υπάρχουν πολλά σωματεία, τα οποία είναι σωματεία για να ψηφίζουν μόνο. Δεν είναι σωματεία για να αγωνίζονται. Και αυτά τα έχουν αρκετές ενώσεις. Να μην πω... Αυτά λοιπόν μαζί με τα ξερά λοιπόν καίγονται και τα χλωρά καμία φορά και γι' αυτό λοιπόν το Υπουργείο καλά έκανε εν μέρη βέβαια έτσι να φροντίσει ούτως ώστε να μπει μία σειρά, κάποια σωματεία, να μπει και μία τάξη. Όμως θα πρέπει σε αυτό να βοηθήσει το Υπουργείο. Αν δεν βοηθήσουν να μπει σειρά, πρώτα πρέπει να δείξουν το καλό παράδειγμα αυτοί, όπως ξεκινήσαν και λένε πάρτε 2.500, αλλά εγγραφείτε στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Θα πρέπει να δείξει το καλό παράδειγμα το Υπουργείο. Έχουν κάνει ενέργειες, οι οποίες σας είπα και πάλι, είναι προς το καλό, δεν είναι ακόμη το καλό για τα σωματεία. Δεν είναι τώρα τα σωματεία, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί να τους λέει τώρα πόσα εισιτήρια έκοψαν. Τι να κόψει ένα σωματείο. Ξέρετε πολύ καλά, 10 άτομα πάνε, οι 8 είναι παράγοντες και οι άλλοι 2 είναι πατεράδες. Οι γονείς. Λοιπόν, για όνομα του Θεού λοιπόν, είναι ντροπή του, αλλά να λέει τι εισιτήρια έκοψε ένα σωματείο. Ή, ναι, υπάρχουν σωματεία σε κάποιες κατηγορίες, τα οποία σωματεία έχουν και προπονητάς που απασχολούν και διάφορα άλλα άτομα τα οποία βέβαια αυτά πρέπει να ελέγχονται. Ελέγχονται. Δεν είπε κανένα να μην ελέγχονται. Δεν είπε να μην είναι ανεξέλεγκτα. Όμως δέστε το, κύριοι του Υπουργείου, σαν εραστεχνικό ποδόσφαιρο, όπως είναι εραστεχνικό το ποδόσφαιρο, δέστε το ότι είναι ένα προϊόν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ο παράγοντας από την τσέπη του βάζει τα χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα από αλλού. Ούτε με τα 2.500 που θα του δώσει το Υπουργείο θα μπορέσει να βγάλει τους διαιτητάς, τους προπονητάς, τις υποδομές του, τίποτε. Μερικά σωματεία στηρίζονται, όπως είπαμε πριν, τις υποδομές. Στις συζητήσεις που έχετε κι εσείς με τον πρόεδρο, με τον κύριο Δημητρίου, υπάρχει στα πλάνα σας, στον προγραμματισμό σας, για μια έξτρα οικονομική ενίσχυση των σωματείων, τα οποία φέτος σωματεία δεν λειτουργήσαν, δεν είχαν έσοδα. Η καλή οργάνωση της Ένωσης έχει δείξει μέχρι την ώρα ότι έχει αποθεματικό. Δεν το έχει καμία Ένωση στην Ελλάδα. Να μην πω καμία, να πω ελάχιστες. Ούτε το 10%. Η Αθήνα έχει αποθεματικό. Όχι γιατί είναι Αθήνα, γιατί κάνει και καλή διαχείριση στα χρήματα που βάζει στο ταμείο της, και μπορεί έτσι, παρότι έχει ένα προσωπικό πάρα πολύ μεγάλο για να βγουν τα πρωταθλήματα, όλα αυτά. Παρόλα αυτό όμως η Αθήνα κάθε χρόνο κοιτάει πώς θα βοηθήσει τα σωματεία της, όπως δεν αφήνει να πληρώσουν κάποια στιγμή παράβολα τα σωματεία της τρίτης κατηγορίας
στην αρχή της σεζόν, όπως δίνει κάποιο υλικό. Και φέτος λοιπόν, ξεκινώντας και βλέποντας το πρόβλημα στην αρχή, η Αθήνα έδωσε 500 ευρώ σε κάθε σωματείο. Θα μου πείτε σιγά τα λεφτά. Μα οι ένωσες δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το προσωπικό τους. Η Αθήνα έδωσε. Και πάλι, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε υποστεί και εμείς μια ζημιά σαν ένωση. Ναι, μεν το προσωπικό υπάρχει, ναι, τα γραφεία υπάρχουν, όλα τρέχουν τα έξοδα. Παρ' όλα αυτά όμως, που τρέχουν, έσοδα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην Ένωση. Δεν μπορεί να πάρεις από πουθενά χρήματα, η Ομοσπονδία δεν έχει χρήματα για να δίνει χρήματα. Οπότε εμείς δεν παίρνουμε ούτε από πουθενά χρήματα. Εμείς τα έσοδά μας ήταν από τους αγώνες, από τη διαιτησία και από τους αγώνες. Δεν υπήρχαν άλλα έσοδα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τα δελτία. Λοιπόν, αυτά τα έσοδα λοιπόν έχουν λιγοστεύσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως, το σκεπτικό και του Προέδρου αλλά και των υπολείπων μελών με τις εισηγήσεις που κάνουμε πάντοτε και με τις εισηγήσεις και με την θέληση, την καλή θέληση του Προέδρου, ο οποίος έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα και το ταμιακό, πάντοτε είναι εκείνος που θα πει ναι, αν έχουμε τη δυνατότητα θα ξαναδώσουμε χρήματα. Ωραία. Να πάμε τώρα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μια πρώτη απόφαση για έναρξη των προπονήσεων, δεύτερη απόφαση για παύση των προπονήσεων και μια τρίτη απόφαση για επανέναρξη των προπονήσεων και έναρξη πρωταθλήματος 4 Απριλίου. Σαν πρόεδρος του κινήματος που έχουμε κάνει στον αθλητισμό των ελευθέρων ανθρώπων, έκανα μια δήλωση προχθές και είπα κίτρινη κάρτα στον Υπουργό, κόκκινη στους γιατρούς και στην κυβέρνηση. Δεν επιτρέπεται σήμερα να λέμε ανοίγουμε και αύριο να κλείνουμε. Πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα ή ανοίγουμε ή δεν ανοίγουμε. Λέμε εμείς λοιπόν, ή θα ανοίξουμε τα πρωταθλήματα ή δεν θα ανοίξουμε. Δεν λέμε θα τα ανοίξουμε μια εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα, άμα δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, να τα ξανακλείσουμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος και ήταν λάθος αυτό που έγινε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Το να ανοίξουν και να ξανακλείσουν και να ξανανοίξουν και δεν ξέρουμε τώρα που θα ανοίξουν, αν θα ξανακλείσουν. Το κάνανε κουτσουρεμένα το πρωτάθλημα. Δεν γινόταν διαφορετικά. Έπρεπε να βγει αυτό το πρωτάθλημα και αναγκαστικά η Ομοσπονδία αναγκάστηκε να το κάνει σε ένα γύρο. Όμως εύχομαι να μην πάρει κόκκινη και ο Υπουργός τώρα, μην αναγκαστεί και ξανακόψει το πρωτάθλημα. Το διάστημα μέχρι 4 Απριλίου, μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος, είναι επαρκές ώστε να προετοιμαστεί μια ομάδα? Όχι. Δεν είναι επαρκές. Θα το δούμε τα προβλήματα στους παίκτες. Που η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μια μεταβατική κατηγορία προς τις επαγγελματίες και που μάλιστα πολλοί επαγγελματίες είναι εκείνοι που έχουν κατέβει στη ΓΑΜΑ κατηγορία πλέον. Και όπως καταλαβαίνετε και κόστος έχει και προβλήματα πολλά έχει και δεν παίρνει και χρήματα από πουθενά. Και οι ποδοσφαιριστές και οι τραυματισμοί κοστίζουν αλλά και οι αναβολές κοστίζουν στα σωματεία. Ή έπρεπε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα ακόμη να το σταματήσουν τελείως και να πούνε δεν γίνεται το πρωτάθλημα φέτος. Μία χρονιά είναι σαν να μην έγινε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτυχε αυτό το γεγονός. Έγιναν αυτά τα γεγονότα, τα αναγκαστικά γεγονότα με την αρρώστια του κορονοϊού. Λοιπόν, σταματάμε ή δεν παίζουμε με τα παιδιά. Εμείς παίζουμε. Δηλαδή η πολιτεία παίζει μαζί με τους γιατρούς. Δηλαδή δεν έχουν ένα μέτρο που να μπορούν να πούνε ότι αυτό είναι και τελείωσε. Δηλαδή σήμερα, κύριοι, κλείνουμε. Κλείνουμε σήμερα. Κλείσαμε το μαγαζί, το κλείσαμε σήμερα. Όχι, το κλείσαμε σήμερα να δούμε αν θα τα ανοίξουμε αύριο. Εσείς συμφωνείτε και με την απόφαση να διεξαχθεί ουσιαστικά το υπόλοιπο του πρώτου γύρου και να λήξει το πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, αυτοί που έχουν την ΓΑΜΑ Εθνική γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα τα προβλήματα. Έτσι, να μην με... Γιατί δεν είμαι μέσα στα προβλήματα αυτά. Είμαι όμως στο πρόβλημα, διότι είμαι κοντά σε σωματεία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όπως ξέρετε, προτείνουμε από το σωματείο του ΡΟΥΦ για τις εκλογές της Ένωσης. Είναι ΓΑΜΑ Εθνική. Βλέπω τα προβλήματα. Δεν είναι το καλύτερο. Δεν μπορώ να πούμε ότι είναι το καλύτερο. Αλλά είναι μία λύση.
Δυστυχώς είναι μια λύση που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ό,τι έγινε στην ΓΑΜΑ Εθνική ίσχυσε και στο ποδόσφαιρο γυναικών, στην ΑΛΦΑ Εθνική Γυναικών, όπου και εκεί δόθηκε η έναρξη των προπονήσεων και έναρξη του πρωταθλήματος 4 Απριλίου. Ουσιαστικά άνοιξε η Football League, η ΓΑΜΑ Εθνική και η ΑΛΦΑ Εθνική Γυναικών. Μιλάμε πάντα για το χώρο του ποδοσφαίρου. Ναι. Εγώ πιστεύω, σας είπα και πάλι, ότι δεν ήταν προγραμματισμένα αυτά που κάνανε. Δεν είχαν πρόγραμμα. Δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα. Σήμερα, δηλαδή, αν πάω να πιέσω εγώ και κάνω μια φασαρία και κάνω και λιγάκι μαζέψω για 10-20 σωματεία, πιστεύω ότι και τώρα που δεν λένε τίποτε, έχετε ακούσει να λένε τίποτα για τα σωματεία, όταν μιλάνε και λένε για τα μέτρα, δεν λένε τίποτα για τα σωματεία. Είναι σαν να μην υπάρχει ο αθλητισμός. Δεν λένε ότι τα σχολεία λένε, τα μαγαζιά λένε, τα εστιατόρια λένε. Για τον αθλητισμό δεν μιλάει κανένας. Που σημαίνει λοιπόν ότι απρογραμμάτισαν, λοιπόν, κάναν ό,τι κάναν, τελείωσε απρογραμμάτισαν. Και αναγκάζουν την Ομοσπονδία και την κάθε επιτροπή να κάνει μη μέτρα. Τι σας λένε οι παράγοντες των σωματείων της Αθήνας με τους οποίους μιλάτε? Δεν μπορώ να μιλήσω με τα λόγια τους, διότι δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω με τα λόγια τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μου λένε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αγανακτισμένοι. Ουσιαστικά εσείς τα ακούτε. Εσείς. Είναι γεγονός αυτό. Είναι αγανακτισμένοι και στενοχωρημένοι. Και άνθρωποι που πρόσκειται στην κατάσταση, άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, δηλαδή δεν θέλουν να είναι απέναντι στην πολιτεία. Παρόλα αυτά όμως τους αναγκάζουν να είναι απέναντι και να βρίζουν με τα χειρότερα λόγια και εμάς και όλους τους άλλους. Δεν μπορεί να μην κοιτάς την υγεία του αθλητή, να μην κοιτάς την υγεία του παιδιού που είναι ο αθλητισμός, που είναι το πρώτο πράγμα. Που είναι το πρώτο. Μαζί με το σχολείο του, νομίζω το βασικότερο είναι ο αθλητισμός. Είναι η άθληση του παιδιού. Θα επιδιώξετε, κύριε Κασκατήρη, μια συνάντηση με τον Υπουργό, τόσο εσείς, ήδη χθες ξεκίνησαν οι ενέργειες. Ήδη χθες ξεκίνησαν οι ενέργειες και μιλήσαμε και με τον Πρόεδρο, αλλά και σας είπα και με τον υπεύθυνο των υποδομών της Ένωσης, τον κύριο Στεφανίδη. Μιλήσαμε ούτως ώστε να βρούμε έναν τρόπο και έναν δρόμο να πιέσουμε τον Υπουργό να κάνει αυτό που πρέπει για την άθληση των νέων των ακαδημιών τουλάχιστον. Βέβαια τώρα τα σχολεία είναι ακόμα κλειστά. Με αυτά που λέγονται, θεωρώ ότι τα σχολεία λένε θα ανοίξουν την άλλη εβδομάδα. Έτσι λέγονται. Και ό,τι λέγεται, ο προπομπός δηλαδή όλων αυτών που είναι να κάνουν είναι τα κανάλια, τα ξέρετε, εσείς δεν χρειάζεται να τα πούμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν, όταν είναι να σου πλασάρουν κάτι, στο λένε μια εβδομάδα, δύο νωρίτερα. Λοιπόν, τώρα μας λένε μια-δύο εβδομάδες ότι τα σχολεία θα ανοίξουν, τα σχολεία θα ανοίξουν, τα σχολεία θα ανοίξουν, τα σχολεία λοιπόν, την άλλη εβδομάδα. Τώρα εύχομαι να μην ξανακλείσουν, εντάξει. Λοιπόν, μαζί με αυτό το πρόγραμμα των σχολείων έπρεπε να βάλει και το πρόγραμμα του αθλητισμού. Έπρεπε να βάλει και στο πρόγραμμα και τα παιδιά, την νεολαία και την άθλησή τους. Σας είχα ξαναρωτήσει την προηγούμενη φορά, σας ξαναρωτάω τώρα, εάν η επόμενη η μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας θα είναι διαφορετική. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Σήμερα στην κοινωνία η επόμενη μέρα θα είναι όλα διαφορετικά. Δυστυχώς μας έκαναν, δεν μπορώ να αναλύσω αυτή την κατάσταση, αλλά θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση όμως μας έφερε σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο. Μας αναγκάζει η επόμενη ημέρα να είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη και πόσο μάλιστα και στον αθλητισμό. Ωραία. Κάτι άλλο, κύριε Κασκατήρη, θα θέλατε να... Όχι, εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε πάντα κοντά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το βασικό για μένα, ναι. Που κι εσείς αφιλοκερδώς κάνετε αυτό που κάνετε, διότι τα άλλα κανάλια και στις μεγάλες κατηγορίες έχουν κέρδος αυτό που κάνουν, ενώ εσείς αφιλοκερδώς το κάνετε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στην Ομοσπονδία, στην καινούργια Ομοσπονδία. Και εύχομαι να μην κοστίσει πολύ στην νεολαία και στον αθλητισμό αυτό που έγινε μέχρι σήμερα.
και αν μας παρακολουθεί τώρα ο Πρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου. Τι θα θέλατε να του πείτε? Εγώ θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία, που τη θεωρώ δεδομένη την επιτυχία, και θέλω να του ευχηθώ και Πρόεδρος. Και στον νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στον κύριο Θοδωρή Ζαγοράκη, τι θα θέλατε να του πείτε? Βασικά να είναι τυχερός, να τον βοηθήσουν οι μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή να τον βοηθήσουν οι παράγοντες αυτοί που πρέπει, όλοι που έχουν το μεγάλο συμφέρον και που βάζουν τα χρήματά τους και που παίρνουν και χρήματα από το ποδόσφαιρο, ούτως ώστε να είναι τυχερός να βοηθηθεί από τους ανθρώπους αυτούς και να πετύχει, διότι ήταν ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ένας που καταξιώθηκε στο ποδόσφαιρο, και θεωρώ ότι και πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα με τους συμβούλους που εκλέχτηκαν να βοηθηθεί και να γίνει και μεγάλος παράγοντας. Ωραία. Κλείνοντας, και είχατε στείλει το μήνυμά σας στην προηγούμενη συνέντευξη. Ποιο είναι το σημερινό σας μήνυμα, το μήνυμα του Αντιπροέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, του κ. Δήμου Κασκαντήρη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Θέλω να σας πω κουράγιο. Είναι ήρωες, υπό την έννοια ότι στερούνται τα παιδιά τους για να περνάει, για να μπορούν αυτοί να ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στηρίζεται σε αυτούς. Ξέρω ότι αγαπάνε τα παιδιά που είναι στην κάθε ομάδα, στο κάθε χώρο που είναι αυτοί, περισσότερο και σαν παιδιά τους. Και τους εύχομαι να έχουν υγεία. Ρε. Το βασικότερο από όλα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά, ευχαριστώ.